έπρεπε να μας δώσει αυτή την ανάσα Γιώτα Αρχοντάκη για να πάμε στη Σαλαμίνα σε πρώτη φάση και μετά θα πάμε στην Πετρούπολη Αττικής για να συνομιλήσουμε εκεί με τους κριτικούς. Πάμε στη Σαλαμίνα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουβαλά, πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Σαλαμίνας. Κύριε Τσουβαλά, να σας ευχαριστήσω πολύ, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά και στην εκπομπή σας και στο σταθμό σας και σε όλους τους φίλους συμπατριώτες στην Κρήτη. Και δίπλα σας. Δίπλα μου είναι η Χριστίνα η Κακλαμάνου. Καλησπέρα ναι. Σας, χρόνια πολλά. Γεια σας, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Από Ηράκλειο, από Κρήτη, κύριε Τσουβαλά, ο αριθμός των κριτικών στην περιοχή σας. Περίπου υπολογίζομαι ότι είναι πάνω από 2.500. Πάνω από 2.500. Ναι, ναι. Είναι μεγάλη η κοινότητα της Κρήτης εκεί. Είναι μεγάλη η κοινότητα της Κρήτης, Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα είναι ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο ιστορικό νησί που έχει άρρηκτους δεσμούς με την Κρήτη και τους κριτικούς. Από το 1200 περίπου π.Χ. που πιθανολογείται ότι έγινε ο πόλεμος της Τρίας, μετήχαν 500 Κρήτες τοξότες στον πόλεμο της Τρίας. Έτσι, από εκεί αρχίζουν οι δεσμοί της Σαλαμίνας, να μην επεκταθώ γιατί η μέρα δεν το σηκώνει. Να σας πω μόνο ότι έχουμε το επαιτειακό έτος των 2.500 ετών από την αυμαχία της Σαλαμίνας, που εκεί ο μεγάλος ιστορικός συγγραφέας και γιατρός Κτησίας αναφέρει ένα σώμα, εκστρατευτικό σώμα εθελοντών μισθοφόρων από την Κρήτη, τοξωτών, με τον αριθμό 800. Βγάζουμε ένα συμπέρασμα άμεσα από τον Ηρόδοτο που αναφέρει ότι σε κάθε αθηναϊκή τριήρης ήταν 4 τοξότες. Άρα συμπερασματικά θα λέγαμε ότι συμπίπτει και αυτή η πληροφορία. Δεν έχουμε βέβαια συμμετοχή της Κρήτης, τότε δεν συμμετείχε η Κρήτη στην αυμαχία της Σαλαμίνος επίσημα, όμως ανεπίσημα με αυτό το εκστρατευτικό σώμα τοξωτών έλαβε μέρος και ήταν και πολύ καθοριστική για την έκβαση της αυμαχίας. Κυρία Κακλαμάνου, από ποιο μέρος κατάγεστε? Εγώ έχω καταγωγή από το Ρέθυμνο. Από το Ρέθυμνο. Είχατε προγραμματίσει, κατεβαίνετε κάθε χρόνο στην Κρήτη και φέτος με την πανδημία. Όχι, κατεβαίνουμε για διακοπές κυρίως. Για διακοπές. Ναι, ναι, ναι. Με την πανδημία τώρα κατά κάποιο τρόπο ένας κριτικός ο οποίος βρίσκεται έστω και την περίοδο των γιορτών μακριά από την Κρήτη, πώς νιώθει? Κοιτάξτε, τώρα εμείς έτσι κι αλλιώς, επειδή από μακριά τη βλέπουμε την Κρήτη και από μακριά τη ζούμε, προσπαθούμε όσο μπορούμε να μένουμε κοντά τη. Έστω και νοερά. Οι δραστηριότητες εκεί του Συλλόγου έχουν σταματήσει, κύριε Τσουβαλά? Ναι, δυστυχώς ο κορονοϊός μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Οι δραστηριότητες και η λειτουργία του Συλλόγου έχει ανασταλεί με τις αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να δράσουμε όπως δρούσαμε παλαιότερα και όπως θέλαμε να δράσουμε. Είμαστε εν αναμονή, πιστεύουμε το 21 πια να είναι ένας νέος χρόνος να ξεχάσουμε πια ότι περάσαμε το 20. Πιστεύουμε αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα το γρηγορότερο δυνατόν και να επανέλθουμε στις δραστηριότητές μας όπως και πριν και ακόμα καλύτερα. Κύριε Κακλαμάνου, οι δραστηριότητες των κριτικών και του Συλλόγου και στη Σαλαμίνα έχουν ως επίκεντρο... Να μπορούμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στο νησί και στα έθιμά του. Πραγματοποιούνται κάποια μαθήματα χορού, λύρας? Μαθήματα χορού, λύρας, λαούτου, μαντολίνου. Ναι. Γίνονται αναδιαστήματα εκδηλώσεις. Κύριε Τσουβαλά, να κλείσουμε με ένα μήνυμα προς τους κριτικούς. Ναι, ευχόμαστε σε όλους τους κριτικούς, σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κρήτη, να έχουν υγεία πάντα απ' όλα, να περάσουν αυτό το δύσκολη κατάσταση που υπάρχει σε όλο τον κόσμο και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι οι σύλλογοι είναι κοιτίδες πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού και εμείς ειδικότερα εκφράζουμε την ιδιαιτερότητα της Κρήτης. Μάλιστα. Να μην ξεχνάνε ποτέ τον τόπο τους, την καταγωγή τους και πάντα να είναι κοντά στους συλλόγους, να μπορούν οι συλλόγοι να τα βγάλουν πέρα. Κυρία Κακλαμάνου. Και η κυβέρνηση να το δει αυτό το κυρία πράγμα Κακλαμάνου, και κάτι και να βοηθήσει. Κυρία Κακλαμάνου, από εσάς, μία ευχή εδώ, ένα μήνυμα. Εγώ έχω να ευχηθώ χρόνια πολλά.
Να περάσουν όλα πολύ γρήγορα και να ξανανταμώσουμε και να κλειδίσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές να έχουμε. Να σας αποχαιρετήσουμε με μια μαντινάδα. Βέβαια, και με μία και με δύο μαντινάδες, όσες θέλετε. Την φτιάξαμε τώρα στα γρήγορα, δεν είναι και τέλεια, αλλά μας αρέσει να σας την πούμε. Ναι. Λέμε οι ευχές από που είμαστε μακριά, δεν πάνε χέρι-χέρι. Εύχομαι ελπίδα, γέλιο και χαρά ο νέος χρόνος να μας εφέρει. Επιτυχημένη, πολλά μπράβο από όλη την ομάδα εδώ της εκπομπής. Να σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλές εκπομπές. Βέβαια. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.